Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 24 Αυγούστου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Σκληρή ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέτει εκτός του ψηφοδελτίου της Περιφερειακής Αναγέννησης στις επόμενες εκλογές το Μιχάλη Αμυρίδη. Ποια η απάντηση του πρώην εντεταλμένου για θέματα τουρισμού. Οι επαφές του Κινέζου πρέσβη στην Αλεξανδρούπολη. Όλα όσα συζήτησε με τον Δήμαρχο και με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος. Ποιο το κινέζικο ενδιαφέρον για το λιμάνι. Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους εισακταίους στα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας με την ανακοίνωση των βάσεων. Πώς πήγαν οι υποψήφοι στον Εύρο. Σε Βουλή και Ευρωβουλή το ζήτημα των ζωονόσων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο Αναστάσιος Δημοσχάκης για την ευλογιά και για την προοπτική λειτουργία Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής στις Φέρες. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων του λιμένος Αλεξανδρούπολης θα έχουν τη δυνατότητα να πολλούν τα ψάρια τους οι επαγγελματίες αλληλείς. Η απόφαση του οργανισμού Λιμένος. Με μια σκληρή ανακοίνωση, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος, ανακοίνωσε πως ο πρώην εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τουρισμού, ο κ. Αμυρίδης, θα είναι εκτός του ψηφοδελτίου της πλειοψηφούσας Περιφερειακής Αναγέννησης για τις επόμενες εκλογές. Ως αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση, ευθύς αμέσως. Από την επόμενη κιόλας ημέρα της παραίτησής του από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα τουρισμού, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Αμυρίδης επέλεξε να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο σε απόσταση από την παράταξη της Περιφερειακής Αναγέννησης, αγνοώντας τις επανειλημμένες συστάσεις και προειδοποίησεις που του έγιναν. Για να δικαιολογήσει την επιλογή του αυτή, προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο μοναδικός εκφραστής του οράματος του εκλειπώντος Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Επειδή όμως κανένας δεν έχει δικαίωμα να βάζει τον εαυτό του πάνω από την περιφέρεια, την παράταξη και τους πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και επειδή δεν υπάρχει χρόνος να ασχολούμαστε παρά μόνο με το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, αποφάσισα να διευκολύνω τον κύριο Αμυρίδη στις επιλογές του. Ανακοινώνω λοιπόν ότι θα είναι εκτός του ψηφοδελτίου της Περιφερειακής Αναγέννησης στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Σε συνέχεια του θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση απάντηση εξέδωσε ο κύριος Αμυρίδης. Πάμε να δούμε όσα αναφέρει. Με μεγάλη έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Χρήστου Μέτιου, διότι δεν είχα κάποια σχετική συζήτηση μαζί του. Είναι πρωτότυπο. Τα υπόλοιπα περί έργου και οραμάτων τα αφήνω στην κρίση των πολιτών. Η θέση μου είναι και παραμένει στην περιφερειακή αναγέννηση του Γεώργιου Παυλίδη και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητεί αυτή την επιλογή μου. Είμαστε άνθρωποι και το μέλλον κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Ευχαριστώ τον κύριο Μέτιο για τη συνεργασία μας, του εύχομαι καλή επιτυχία για τη συνέχεια και όλοι μας να είμαστε καλά το 2019. Για την ώρα θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθότι ζήτημα μείζωνος προβληματισμού για το Δήμο Καβάλας αποτελεί η ποιότητα του νερού της περιοχής του Ζυγού. Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπόθεση απασχολεί το Δήμο και τη δημοσιότητα, αφού και στο παρελθόν οι μετρήσεις για νητρικά άλατα είχαν προβληματίσει και βρίσκονταν στο μικροσκόπιο. Για το θέμα συνεκλήθη η συνέντευξη τύπου, παρουσία μεταξύ άλλων τόσο της Δημάρχου Καβάλας όσο και του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ. Σοβαρό το θέμα, θεωρώ. Είναι η πρώτη προσέγγιση από ειδικούς του θέματος. Μιλάμε και για το Σιλέο τον καθηγητή και για το Διαμαντή τον καθηγητή. Μιλάμε για γεωτεχνικό επιμελητήριο, υπηρεσία υδάτων, γεωπόνους, τους ίδιους τους αγρότες φυσικά. Μιλούμε για τους προέδρους αυτών των χωριών και γι' αυτό βλέπετε μαζί μας τον πιο νέο πρόεδρο, τον κύριο Ιωακήμ, το επίθετο ως κύριο Έσυρ Πέογλου, ο οποίος ήρθε από το Πολύνερο. Και θα έρθουν κι άλλοι. Και θέλω να ξέρετε ότι το θέμα, ο νομίατρος φυσικά, ο αντιπεριφερειάρχης φυσικά, που είναι και γεωπόνος, ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος, ελπίζω να έχει έρθει από Θάσο, που είναι, έχει διατελέσει και έχει γνώση του θέματος. Άνθρωποι, πρέπει να το δούμε το θέμα σοβαρά. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτό τον κόσμο, αλλά και να βοηθηθεί όλη η περιοχή από το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση μας βαραίνει από το 2013, που είχε γίνει και η καταγραφή και είχε αναφερθεί το πρόβλημα στο ΦΕΚ του 2013. Έγιναν πολλές προσπάθειες. Άλλωστε, γενικότερα η διαχείριση αυτών των θεμάτων μας λέει ότι όταν περάσουμε το ποσοστό του 25 με 30 μονάδες, τη μονάδα μέτρησης φυσικά για τα νητρικά, ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι να επιληφθούν. Δυστυχώς αργήσαμε. Τη δική μας διοίκηση βαραίνει όλο αυτό.
θεωρώ ότι και με τη δική σας βοήθεια και με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια σωστή τροχιά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Η Δαγιά Καβάλας από το 2012 παρακολουθεί το θέμα της διακύμασης των νητρικών στη Δημοτική Μεταφιλίππων. Σας θυμίζω ότι το 2010 με την ενοποίηση των Δήμων Φιλίππων και Δήμων Καβάλας και συνεπακόλουθα τη ΔΕΙΑ Φιλίππων της ΔΕΙΑ Καβάλας, με τη ΔΕΙΑ Καβάλας, εμείς παρακολουθούμε το θέμα αυτό και βέβαια αυτό που κάνουμε να φροντίζουμε να ενημερώνουμε αρμοδίως τις υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να ενημερωθούν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δουλειάς είμαστε σήμερα εδώ με δύο υπηρεσιακούς παράγοντες, τον κύριο Τσακίρη, τον νέο μας Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Λογκάρη, τον προστάμενο της Τραχικής Υπηρεσίας. Και έχουμε μαζί μας επίσης τον καθηγητή της υδρογεωλογίας, τον κύριο Διαμαντή, στον οποίο εδώ και 8 μήνες ήδη έχω αναθέσει την εκπόνηση μιας μελέτης που αφορά ακριβώς αυτό το θέμα και νομίζω ότι η συνεισφορά του στο θέμα των νητρικών θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί παρακολουθούμε το θέμα. Εμείς καθημερινά, όπως ξέρετε, ελέγχουμε τις γεωτρήσεις. Στο πλαίσιο ύπαρξης του προβλήματος αυτού έχουμε κάνει ήδη κάποιες ενέργειες τις οποίες θα καταθέσουμε σήμερα στην σύσκεψη. Έχουμε ήδη κάνει επίσης μια συνάντηση παρουσία της κυρίας Δημάρχου με τον κύριο Παπαδόπουλο στη Διεύθυνση Υγείας αναφορικά με το θέμα αυτό. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέσω και μακροπρόθεσμα θέματα ενέργειας που πρέπει να εκπονήσουμε στα Δαγιά Καβάλας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικά, βεβαίως είμαστε εδώ για να το δρομολογήσουμε. Εάν τα αφορά κονδύλια τα οποία δεν μπορεί να διαθέσει ο Δήμος, παραδείγματος χάρη θα σας πω κάτι. Μία από τις μακροχρόνιες όμως λύσεις, γιατί ο νομίατρος ζήτησε από τη ΔΕΙΑΚ βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι βραχυπρόθεσμες είναι αυτές που μπορεί να κάνει η ΔΕΙΑΚ και να τις κάνει και γρήγορα. Αλλά πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα το θέμα και έτσι ξαναμπαίνει στο τραπέζι αυτό που ζητάει τόσο καιρό όλος ο κόσμος από τον πρώην Δήμο Φιλίππων, που είναι να πιει νερό από το ίδιο νερό που πίνει η Καβάλα. Αυτά τελειώνουν οι μελέτες της ΔΕΙΑΚ τέλη Σεπτεμβρίου, λένε αυτοί, Οκτωβρίου θα πω εγώ, αλλά πάντως γρήγορα τελειώνει η μελέτη και μετά τα χρήματα είναι πάρα πολλά για μας. Θα πρέπει να μας βοηθήσει οπωσδήποτε η περιφέρεια να βρούμε αυτά τα χρήματα, αφορά τόσο κόσμο. Για πρώτη φορά έρχεται το θέμα των νητρικών στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Με πρωτοβουλία της Δημάρχου το θέμα έρχεται να συζητηθεί. Φυσικά επικουρείται και από την απόφαση της περιφέρειας για μια δράση η οποία αφορά στη διαδικασία απονητροποίησης στη λεκάνη που εμάς μας αφορά και αφορά περισσότερο την πρώην Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Εμείς ως Δημοτική Κοινότητα Ζυγού είχαμε επισημάνει το πρόβλημα από το 2015. Άλλωστε υπάρχουν και σχετικές εισηγήσεις προς το Δήμο, προς την Περιφέρεια και προς τον κύριο Στίατο. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Είναι καλή η κίνηση ό,τι αφορά την απονητροποίηση των εδαφών, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και πιο άμεσες λύσεις, οι οποίες θα αφορούν την υδροδότηση και στην περιοχή της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τα νερά του Κεφαλαρίου. Άλλωστε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι επικουρείται από το ΦΕΚ του 2013, που χαρτογραφεί όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί όλη αυτή την μόλυνση. Και η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει. Άλλωστε, στο πλαίσιο του οποιοδήποτε σχεδίου απονητροποίησης, η συνεισφορά της περιφέρειας είναι μεγάλη και όχι μόνο εκεί, αλλά επειδή αποτείται και μια μελέτη σχετικά με τα σχέδια ασφάλειας νερού, η μελέτη αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από εκεί. Στην πόλη της Καβάλας θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάρουμε αφορμή από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, από τις εικόνες και τις δηλώσεις που είδατε από το φακό του Καβάλα Πόρταλ. Ο Τάσος Μαρκουλίδης είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τόσο αυτό το θέμα, όσο και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών σε δεύτερο χρόνο. Τάσο Μαρκουλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Τάσο, η αλήθεια είναι ότι το θέμα του ζυγού και το θέμα της, το γεγονός ότι τα νητρικά άλατα είναι αυξημένα, προφανώς δεν το ακούμε πρώτη φορά και είμαι βέβαιος ότι δεν το έχουμε συζητήσει και μόνο μία φορά μαζί εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση. Όλα τα αυτά συνεκλήθη μία συνέντευξη τύπου. Σήμερα άκουσα τους παρευρισκόμενους να λένε ότι ζητούμε, έχουμε ήδη δρομολογήσει μία βραχυπρόθεσμη λύση, ζητούμε την μακροπρόθεσμη λύση.
λύση. Τελικώς αυτές οι λύσεις προτάθηκαν, δόθηκαν. Προτάθηκαν, θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις στο εγγύς μέλλον. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, Γιάννη, είναι τα αίτια της αύξησης αυτής των νητρικών και των νητροδών αλατών. Και αυτό είναι κάτι που ευτυχώς κάποιοι από τους εμπλεκόμενους το παραδέχονται, γιατί, ξέρεις, καμιά φορά προσπαθούμε να κρυφτούμε και να κρύψουμε λίγο το κεφάλι μας στην άμμο. Η αιτία είναι πολύ απλή, πέρα από την ξηρασία, γιατί μπορεί να λένε κάποιοι ότι δεν στερεύουν οι πηγές, δεν έχουμε νερό, ξηρασία και τα ρέστα. Είναι κι άλλο όμως στη μέση. Είναι ότι επί τόσα χρόνια υπήρξαν πολύ εντατικές καλλιέργειες και εξαντλητικές καλλιέργειες προϊόντων τα οποία χρειάζονταν μεγάλες ποσότητες νητρικών λιπασμάτων. Όπως για παράδειγμα το καλαμπόκι. Η περιοχή μας εκεί πάνω στο Ζύγο, αλλά και άλλες περιοχές του νομού Καβάλας, δεν θέλω να φανταστώ τι μπορεί να συμβαίνει με τα νητρικά στην κοιλάδα του Νέστου, μιας και εκεί πέρα, αν πας κάποια στιγμή στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, θα δεις ότι είναι γεμάτο με καλαμπόκια. Το καλαμπόκι θέλει πολύ λίπασμα και μάλιστα νητρικό λίπασμα. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό και με το αγροτικό κόστος το ιδιαίτερα μεγάλο, όλο αυτό ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο ανάγκασε τους αγρότες να πάνε σε εξαντλητικές καλλιέργειες και μάλιστα με συχνή χρήση λιπασμάτων, με αλόγιστη χρήση λιπασμάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα νητρικά άλατα ποτίσανε τους υδροφόρους ορίζοντες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, σημαντική αύξηση στα νητρικά και νητρόδια άλατα. Η αλήθεια είναι ότι οι μετρήσεις είναι οριακές, άλλες φορές είναι λίγο πάνω από τα όρια, άλλες φορές είναι λίγο κάτω, ωστόσο είναι δεδομένο ότι αν συνεχίσει αυτή η διακατάσταση, όλες οι μετρήσεις θα είναι αρκετά πάνω από το όριο. Γι' αυτό λοιπόν και ψάχνουμε τώρα βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Όπως ανέφερε ο κύριος Ξανθόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, στη συνέντευξη τύπου, αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται μία μελέτη για την διασύνδεση τόσο του Ζυγού όσο και άλλων ορεινών οικισμών του πρώην Δήμου Φιλίππων με τις πηγές του Κεφαλαρίου. Η κεφαλαρίο δράμας, από τις οποίες πηγές τροφοδοτείται αυτή την περίοδο η Καβάλα. Υπάρχει στο δεξό ότι μέσα στο φθινόπωρο θα ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, διότι αυτή τη στιγμή ο μεν Δήμος Καβάλας ισχυρίζεται ότι οι πηγές αυτές ανήκουν στο Δήμο Καβάλας, ενώ ο δε Δήμος Δοξάτου ισχυρίζεται ότι σε αυτόν ανήκουν οι πηγές του Κεφαλαρίου. Άλλο θέμα το οποίο είναι παράπλευρο, αλλά και αυτό έχει την αξία του για την προτινόμενη λύση. Αυτή όμως, ακόμη και αν πούμε ότι κάποια στιγμή γίνεται αυτή η διασύνδεση, που θα πάρει καιρό για να γίνει, γιατί είναι τεχνικά δύσκολο έργο, θα είναι μια κάπως βραχυπρόθεσμη, παύλα μεσοπρόθεσμη λύση. Η μακροχρόνια λύση για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους που το έθεσαν, είναι η ουσιαστική απονητροποίηση της περιοχής, δηλαδή η στροφή σε άλλου είδους καλλιέργειες. Ήδη τα τελευταία χρόνια κάποιοι έχουν αρχίσει να πειραματίζονται με καλλιέργειες, όπως π.χ. σόγια, ένα φυτό το οποίο δεν χρειάζεται πολλά νητρικά λιπάσματα. Αυτό όμως, ακόμη και αν πούμε ότι ξεκινάνε αυτή τη στιγμή αγρότες να αρχίσουν να καλλιεργούν τέτοιου είδους φυτά, θα κάνει καμία εικοσαετία, σύμφωνα και με εκτιμήσεις των ιδίων. Γι' αυτό και συζητούνται όλα αυτά τα πράγματα παράλληλα με τις βραχυπρόθεσμες λύσεις. Είναι πολλά στη μέση. Υπάρχει θέληση. Το θέμα είναι ποιοι θα συνεργαστούν για να το κάνουν όλα αυτό πάνω και πού θα βρεθούν τα κονδύλια αυτά. Διότι υπάρχει και το εξής θέμα, ότι όταν αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, μέσα στη σύσκεψη, ήταν το εξής, ότι σε μια επαφή που είχε γίνει στην Αθήνα για να δούνε αν μπορεί η κοιλάδα των Τεναγών να μπει σε ένα πρόγραμμα απονητροποίησης,
της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε από παλιά ένα προεδρικό διάταγμα με το οποίο μπορούσαν κάποιες περιοχές να ενταχθούν σε προγράμματα απονητροποίησης. Οι ΣΕΡΕΣ για προφανείς λόγους το γνώριζαν, να μην πούμε τώρα το γιατί, φαντάζομαι ότι έχεις καταλάβει, το γνώριζαν, έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και δεν είχε ενταχθεί η Καβάλα και κάποια άλλη περιοχή, οποιαδήποτε άλλη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, θα έχουμε να βρούμε ακριβώς την ροή των νητρικών λιπασμάτων, την ροή της μόλυνσης ουσιαστικά του νερού, δηλαδή πώς φτάνει, ποια είναι η πορεία του λιπάσματος προς τον υδροφού ορίζοντα, πώς πηγαίνει το νερό μετά στις βρύσες, όλα αυτά πρέπει να βρεθούν. Και από εκεί και πέρα να προταστούν αυτές οι βραχυπρόθεσμες, όπως σου είπα, αλλά και οι μέσο- και μακροπρόθεσμες. Γιάννη. Τάσο, το ρεπορτάζ σου είναι αναλυτικό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ως άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, το θέτω περισσότερο υπό τη μορφή ερωτήματος, ό,τι έχει να κάνει με το νερό, ό,τι έχει να κάνει με τα νητρικά αυτά άλατα, τα οποία παρουσιάζονται άλλοτε οριακά υψηλότερα, όπως μας είπες, και άλλοτε οριακά χαμηλότερα από τη στάθμη. Πόσο δυνητικά επικίνδυνα είναι για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καταναλώνουν το νερό, και πόσο δυνητικά επικίνδυνα είναι για τους αγρότες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα νερά μέσω των καλλιεργειών τους, φυσικά, και μέσω της ευρύτερης δραστηριότητας στην περιοχή. Είναι το ίδιο ζημιογόνα για την ανθρώπινη υγεία, όπως ήταν και το αρσενικό στο νερό της Νικήσιανης Παγκαίου. Είναι καρκινογόνα. Όλα αυτά είναι καρκινογόνα. Και γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο απλή απάντηση. Ξέρω ότι είναι λίγο απλό αυτό που αλλά είναι αυτό. Είναι καρκινογόνα. Δεν λέμε ότι δεν χρειάζονται, κάποια θέματα χρειάζονται, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη, γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αγροτική πολιτική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν οι αγρότες ότι θα καλλιεργήσουν τότε αυτά, θα καλλιεργήσουν αυτά με τις συγκεκριμένες ποσότητες λιπασμάτων, ενδεχομένως φυσικών λιπασμάτων. Πολύ μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό σου λέμε ότι αυτό θέλει μια 20ετία. Γι' αυτό μας λένε και άνθρωποι του ζυγού. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πρέπει να γίνει. Γιατί υπάρχει και ο εξής κίνδυνος, αυτός που ανέφερε στο περιθώριο της σύσκεψης η δήμαρχος, η κυρία Τζανάκα. Ότι άπαξ και συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή εδώ η γενιά που ζούμε τώρα, θα μπορεί να είναι και η τελευταία γενιά η οποία πίνει νερό από τη βρύση. Χρειάζεται δηλαδή πάλι να πίνουμε φιαλωμένα νερά ή ακόμη χειρότερα να κουβαλάμε για να μεταφέρουμε υδροφόρες με νερό, όπως γινόταν η δεκαετία του 60 προτού ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς νερού από το Κεφαλάρι στην Καβάλα. Όσοι είναι παλιότεροι από μένα το θυμούνται αυτό. Λοιπόν, Τάσο Μαρκουλίδη, συνεχίζοντας φυσικά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με το νερό του ζυγού, και θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα έργα για τις βραχυπρόθεσμες σε πρώτο χρόνο λύσης που προαναφέραμε και που αναφέρθηκαν φυσικά κυρίως στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Πάμε να δούμε μαζί, γιατί σήμερα τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων, οι βάσεις ανακοινώθηκαν. Δώσ' μας μια έτσι ενδεικτική πρώτη εικόνα από την Καβάλα. Πώς πήγαν τα παιδιά? Αναμενόμενα τα ποσοστά των επιτυχίας των παιδιών, καλά τα πήγανε, μπορώ να πω. Νομίζω ότι πιο ενδεικτικό είναι να δούμε το τι εικόνα είχαμε με τις βάσεις στο τέλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εδρεύει στην Καβάλα. Αυτό που ανέφερε σε δηλώσεις του πρόεδρος, του κύριος Αθανάσιος Μητρόπουλος, είναι ότι το γεγονός ότι οι βάσεις στις σχολές υψηλής ζήτησης, πολυτεχνικές σχολές, έπεσαν αρκετά λόγω των μαθηματικών που είχαμε στις φετινές εξετάσεις, ανέβηκαν πολύ οι βάσεις στις σχολές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χαρακτηριστικά ο κ. Μητρόπουλος ανέφερε ποσοστά αύξησης της αύξησης του 80%, δηλαδή κοντά στο 100%, δηλαδή περίπου διπλασιασμός των βάσεων σε σχέση με πέρυσι. Αυτό βέβαια δεν επηρέασε τον αριθμό των εισακτέων, ο ίδιος αριθμός εισακτέων θα υπάρχει και φέτος, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα. Απλά καταλαβαίνεις λίγο πώς θα κινηθεί το πράγμα τους εισακτέους. Δηλαδή, για να είναι πολύ ψηλές οι βάσεις, θα πρέπει να μπουν αρκετοί που ήδη γράφουν έτσι αρκετά καλά στις πανελλαδικές. Έχει λίγο μπερδευτεί η κατάσταση και νομίζω ότι εδώ εξελίξει να τις δω κάθε χρόνο όμως το συναντάμε. Κάθε χρόνο έχουμε τέτοιου είδους αυξομοιώσεις, διότι έτσι είναι και
η φύση των πανελλαδικών εξετάσεων και των μαθημάτων που δίνονται. Λοιπόν, επίτρεψε μου ένα τελευταίο ερώτημα πριν σε αποδεσμεύσουμε, Τάσο, γιατί ξέρω ότι είσαι από τους ρεπόρτερ οι οποίοι δεν κάθονται. Στη γύρα, στην πόλη, έτσι στη βόλτα, θα μου πεις βέβαια τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία τα έμαθε μέσω διαδικτύου. Αλλά το αυτί σου τι πήρε έτσι γύρω από την πόλη, υπήρχε ικανοποίηση? Εντάξει, ικανοποίηση υπήρχε όσον αφορά αυτούς που, τους συγγενείς αυτών που περάσανε. Υπήρχε. Σε γενικές γραμμές, κοίταξα, αυτό που διαπιστώνω, Γιάννη, είναι πολλοί σχολιάζουν με το εξής γενικό σχόλιο. Ότι, ωραία, βγήκαν κι άλλη φουρνιά για το Ταμείο Ενεργείας του ΟΑΕ. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμού η συγκεκριμένη τοποθέτηση, Τάσο μου. Λοιπόν, με αυτήν θα κλείσουμε. Τάσο Μαρκουλίδη, με αυτήν θα κλείσουμε, με αυτήν θα σε αποδεσμεύσουμε, αφού σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλώς σας βράδυ. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα ψάρια τους οι επαγγελματίες αλής. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος, από την 1η Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να προμηθεύονται τα ψάρια στο νέο χώρο εντός της Ιχθυόσκαλας. Αυτό είναι η απόφαση. Έχει κοινοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Η πρόθεση, μάλλον, του οργανισμού ήταν να φύγουν οι επαγγελματίες από το χώρο του μικρού λιμανιού και υπήρχε διένεξη εδώ και πάρα πολύ καιρό με τους ερασιτέχνες και η απόφαση τελική είναι αυτή. Τώρα όσον αφορά για το πού και πώς θα πουλάνε τα ψάρια τους οι ψαράδες, κάτι το οποίο είναι ανεφέρετο δικαίωμα των επαγγελματιών να μπορούν να πουλάνε τα ψάρια τους απευθείας στους καταναλωτές. Αυτό που εμείς ζητάμε επιτακτικά από τον οργανισμό και έχουν υποσχεθεί ότι θα το εφαρμόσουν άμεσα είναι να δημιουργήσουν εκεί τις υποδομές ούτως ώστε η πώληση να γίνεται έξω από τη βάρκα, γιατί εκεί είναι αδύνατο να είναι μέσα στη βάρκα, είναι πολύ ψηλά η περιοχή του μόλου, οπότε είναι δύσκολο να γίνει η αγοραπολισία. Θα είναι χαμηλά αυτός που θα πουλάει, ψηλά αυτός που θα αγοράζει, δηλαδή και θα υπάρχει κίνδυνος ανά πάση στιγμή να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Για το λόγο αυτό μας υποσχέθηκαν ότι θα δημιουργήσουν εκείνες τις υποδομές, ώστε όλοι να μπορούν να πουλάνε επάνω από το κρυπίδωμα, εν πάση περιπτώσει εκεί, και με πάγκους και λοιπά και με σκίαση και όλα αυτά. Αυτό μας είπαν ότι θα το κάνουν άμεσα. Νομίζω ότι είναι η οριστική μεταφορά, αμοιβαία μεταφορά επαγγελματιών ερασιτεχνών, δηλαδή οι επαγγελματίες θα φύγουν από το μικρό λιμάνι να έρθουν στο χώρο εκεί της Ιχθυόσκαλας και οι ερασιτέχνες θα φύγουν από εκείνο το χώρο της Ιχθυόσκαλας να πάνε στο μικρό το λιμάνι. Αυτό θα γίνει νομίζω στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε, εμείς η αντίρρηση ήταν που ανέκαθεν. Άλλωστε, άμα θα ανατρέξουμε στα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε ότι για να λειτουργήσει και το μικρό το λιμάνι εκδιώχθηκαν όλοι οι επαγγελματίες. Και εγώ με τον πατέρα μου ακόμη μας διώξανε μέσα από το μικρό λιμάνι με το έτσι θέλω και έμειναν λίγοι επαγγελματίες μόνο εκεί. Αλλά οι περισσότεροι μας διώξανε στην κυριολεξία, μας διώξανε από το χώρο του μικρού λιμάνιου και μεταφερθήκαμε όπου μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά και δεν υπήρχε και η ασφάλεια τότε. Τώρα έχει κάπως φτιαχτεί κάπως εκεί πέρα η κατάσταση. Αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια. Το ότι δεν θέλανε τους επαγγελματίες στον χώρο εκεί το συγκεκριμένο, γιατί έχει οριστεί να είναι για τους ερασιτέχνες μόνο. Η τεκμηριωμένη καταγγελία είναι επιβεβλημένη και εγώ πρώτος την επικροτώ. Η λάσπη στον ανεμιστήρα όμως είναι πολιτική βρωμιά. Αυτό μεταξύ άλλων επισήμανε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Δήμου αναφορικά με την απολογιστική έκθεση του ελεγκτή δημόσιας διοίκησης. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης υπογράμμισε δε πως από την πρώτη στιγμή έσπευσε να μάθει την πλήρη διάσταση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πως οι ποινικές υποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή αφορούν τις διώξεις για το σύνολο του δημοσίου από το 2005 μέχρι και σήμερα. Μιλάμε για εισαγγελία όμως και όχι για δήμους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι, που όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε τοπική κοινωνία, οι οποίοι μάλιστα έχουν και κάποιο αυτοδιοικητικό μανδύα, έσπευσαν, αναπαράγοντας αυτά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εισαγγελία πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης που περιλαμβάνει Σουφλή, Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη, όλες αυτές τις παλιές επαρχίες να το μετατρέψουν σε Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και έτσι βγάλαν
τους όμορους δήμους απ' έξω και βγάλαν βέβαια και όλο τον κρατικό στενό και ευρύ δημόσιο τομέα. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι όχι η περιοχή μας ότι είναι πρωταθλήτρια περιφερειακά σε διαφθορά στα δημόσια στελέχη της, αλλά ο ίδιος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι βρώμικο και πρόστιχο. Είναι απαράδεκτο πολιτικά. Και βέβαια κάποιοι είτε σιώπησαν και το αναπαρήγαγαν με ενσιωπή λέγοντας για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, είτε δυνατά φώναξαν Δήμος Αλεξανδρούπολης, οποίον όνειδος και οποίον ψεύδος. Έσπεψα αμέσως να συνδεθώ με τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης, ο οποίος βέβαια μου είπε ότι δια των οργάνων του ότι αφορά ποινικές διώξεις για υποθέσεις όλου του δημόσιου τομέα, από το Σουφλί μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, όλων των υπηρεσιών των δημοσίων, μεταξύ των οποίων και το Δήμο βέβαια, και ότι αφορούν ποινικές διώξεις για υποθέσεις οι οποίες άρχισαν από το 2005 μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις 69 υποθέσεις είναι και οι 32 υποθέσεις οι οποίες μπήκαν στο αρχείο για μια υπόθεση η οποία δεν είχε κανένα ποινικό περιεχόμενο και τελικά ο εισαγγελέας πρωτοδικών το έβαλε στο αρχείο για 32 ποινικές διώξεις δημοτικών υπαλλήλων στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Άρα λοιπόν αμέσως από τις 69 φεύγουν 32. Και βέβαια είναι άλλες 15 που αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν αθωτικές αποφάσεις όσον αφορά το περιβάλλον. Δηλαδή την χρησιμοποίηση του παράνομου ΧΑΔΑ, που βέβαια επί τόσα χρόνια που λειτουργούσε μέχρι πέρσι δεν μπορούσε να μην λειτουργήσει και πηγαίναν οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας και κάποιοι υπάλληλοι ως κατηγορούμενοι γιατί υπήρχε χρήση παράνομη του ΧΑΔΑ όπως όλη την Ελλάδα. Αυτά τα αδικήματα όμως δεν είναι ατιμωτικά αδικήματα. Άλλες 15 υποθέσεις τέτοιες. Και βέβαια ήταν υποθέσεις άλλων όμορων δήμων, καποδοστηριακών πριν το 2011, οι οποίοι βέβαια έχουν ποινικές διώξεις και οι οποίες ξέρουν κάποιοι, όλοι μάλλον, ότι είναι αρκετές δεκάδες. Και βέβαια υπάρχουν ποινικές διώξεις σε γιατρούς, στο νοσοκομείο και σε άλλες υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα. Γιατί η καταγγελία η σωστή, η τεκμηριωμένη, με απόδειξη ότι υπάρχει λαμογιά και διαφθορά, είναι επιβεβλημένη για τον πολίτη και τον οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό να του καταγγείλει στον εισαγγελέα και οποιοδήποτε άλλο διοικητικό μέσο. Αλλά η λάσπη έτσι να τη ρίχνουμε στον ανεμιστήρα και όποιον πιάσει για οποιονδήποτε δήμαρχο και ότι οι δήμαρχοι παίρνουν και οι αντιδήμαρχοι και όλοι και οι γιατροί και τα λοιπά, όλοι παίρνουν μίζες, αυτό είναι πραγματικά μια πολιτική βρωμιά την οποία την έχουν ενδυθεί όλοι αυτοί οι οποίοι ισχυρίστηκαν πριν δύο μέρες λαμβάνοντας υπόψη τους δυστυχώς και παραμηνεύοντας τις ποινικές διώξεις οι οποίες αφορούν όλο το δημόσιο τομέα και προσπαθούν να τις βάλουν στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο οποίος βέβαια Δήμαρχος ο Βαγγέλης Λαμπάκης πήγε στην εισαγγελία και ρώτησε μη τυχόν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη εναντίον και δεν το ήξερε. Δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη εναντίον του προσώπου μου. Επομένως όλα αυτά τα βρώμικα στοιχεία είναι επικίνδυνα στοιχεία για την κοινωνία μας και πρέπει η ίδια η κοινωνία μας να τα αποκρούσει, να τα παραμερίσει για να μην συνεχίζουν να μολύνουν άλλο με τέτοιου είδους συκοφαντικές δυσφημίσεις και προσβολές που μόνο κακό κάνουν στην κοινωνία μας, αναπαράγοντας πράγματα τα οποία δεν προάγουν ούτε την κοινωνία, ούτε την οικονομία μας, ούτε τα ήθη μας, ούτε τον πολιτισμό μας. Αγωνία τέλος, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους εισακταίους στα ΕΚΕΔΕΗ της χώρας με την ανακοίνωση των βάσεων. Το δικό του πρώτο σχόλιο για το γεγονός έκανε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, επισημένοντας πως με μια πρώτη του νόμου τα πήγαν αρκετά καλά. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων έδωσε το Υπουργείο Παιδείας με τη δημοσίευση των βάσεων 5 ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Η κίνηση στα σχολεία από το πρωί είναι λιγοστή, καθώς οι υποψήφοι μπορεί να ενημερώνονται για την πορεία τους μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Πέρασες εκεί που ήθελες? Ναι, Νηπιαγών Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική σχολή. Το ήθελα πάρα πολύ. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΗ, καθώς επίσης και τα ονόματα των εισαγωμένων. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά ανακοινώνονται νωρίτερα και οι βάσεις και τα ονόματα των εισαγωμένων. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να πω ότι στην περιοχή μας οι υποψήφοι πήγαν αρκετά καλά. Έχουμε εισαγωγή σε σχολές όπως είναι οι ιατρικές, τα πολυτεχνία, οι νομικές, οι φιλολογικές, οι οικονομικές. Σε κάθε
πανεπιστήμιο. Και εκείνο το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως υπηρεσία είναι αν έχουμε πρωτιές, γιατί αυτό το βλέπει ο κάθε υποψήφιος όταν μπαίνει με τους κωδικούς στο σύστημα, ποια είναι η σειρά εισαγωγής του. Εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ευχόμαστε πάντως σε όλα τα παιδιά που έχουν εισαχθεί να έχουν μια καλή πορεία από τώρα και μετά, να αξιοποιήσουν αυτόν τον χρόνο παραγωγικά, να περάσουν καλά. Και για αυτούς οι οποίοι δεν τα κατάφεραν φέτος, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να το σκεφτούν, μπορούν να δώσουν και του χρόνου, έχουν και άλλες επιλογές που μπορούν να τις επιλέξουν και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μία αποτυχία η οποία θα καθορίσει και το μέλλον τους. Να πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί και στις σχολικές μονάδες τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν εισαχθεί και άρα και εκεί μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να μάθουν τη σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί, αν και πιστεύω ότι στην εποχή μας τώρα πλέον όλοι οι υποψήφοι έχουν μπει με τους κωδικούς τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και έχουν ενημερωθεί από εκεί για την εισαγωγή τους. Νομίζω ότι όπως αρχικά προβλεπόταν, οι βάσεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα εκεί. Υπάρχουν κάποιες σχολές που έχουν αυξομοιώσει, αλλά αυτό πάντοτε συμβαίνει και κυρίως εκείνες οι σχολές οι οποίες τυχαίνει να μην έχουν πολλές επιλογές από τους υποψηφίους. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν εισαγωγή σε μία σχολή και κάτω από το 10, από τη βάση τη λεγόμενη. Άρα λοιπόν οι βάσεις κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Δεν έχουμε δραματικές αλλαγές. Τα παιδαγωγικά και οι νομικοί οδηγήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από πιθανόν από μεγαλύτερο αριθμό προτιμήσεων των υποψηφίων, αλλά και ενδεχομένως και από, επειδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον των υποψηφίων για αυτές τις σχολές, αστυνομία, στρατός και λιμενικό, επειδή είναι οι παραγωγικές σχολές που εξασφαλίζουν και επαγγελματική αποκατάσταση, από τη στιγμή που επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, θα έχουν μία ανωδική πορεία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και ο κύριος Αποστολακούδης, για τα παιδιά που δεν πέρασαν, προφανώς μια αποτυχία δεν καθορίζει το μέλλον τους. Προφανώς 4-5 γραπτά δεν αντικατοπτρίζουν και το παρόν τους, τα πούμε εμείς. Συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν φυσικά και καλή δύναμη σε όσους αποφασίσουν να ξαναδώσουν. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα περάσουμε σε συζήτηση μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, ο κύριος Δημοσχάκης. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και πριν πάμε στο θέμα μας, εκφράζω και εγώ τα θερμά μου συγχαρητήρια για όσους πέτυχαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά φυσικά και στις οικογένειες που πραγματικά είχαν και τη στήριξη του απλόχερα. Επίσης, σε όσους δεν κέρδισαν τη, δεν κέρδισαν τη μάχη αυτήν, τους συστήνω να συνεχίσουν τον αγώνα τους και πιστεύω ότι θα κερδίσουν τον πόλεμο. Αναμφίβολα θα τον κερδίσουν, κύριε Βουλευτά. Να πω βέβαια ότι και στις αστυνομικές σχολές, που ξέρω ότι συνεχίζετε να τις παρακολουθείτε, και στις στρατιωτικές, έγινε προφανώς ένας πανικός, χαρακτηριστικό δείγμα πέραν της φιλοπατρίας φυσικά και της ανάγκης να υπηρετήσει κανείς στα σώματα στρατού. Χαρακτηριστικό δείγμα και της ύφεσης και της ανάγκης για αποκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μαζί θα δούμε κάτι άλλο. Μαζί θα δούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα για την περιοχή του Εύρου, ένα πολύ σοβαρό θέμα για την περιφέρειά μας, με διτό σκέλος. Το δεύτερο θα το δούμε στη συνέχεια. Πρωτίστως, να καταγράψουμε την δική σας αντίδραση, κύριε Βουλευτά, και τη δική σας παρακολούθηση του ζητήματος των ζωονώσεων, της ευλογιάς πιο εξειδικευμένα, αλλά και των ζωονώσεων γενικότερα. Ένα θέμα το οποίο ήρθε στη Βουλή, φέρατε στη Βουλή, πήγε στην Ευρωβουλή και φαίνεται ότι υπάρχουν και τα πρώτα αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς είναι. Ως γνωστόν, συνεχίζω και αναδεικνύω τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και την αλία στην περιοχή μας, αλλά και στη χώρα μας. Και τα αναδεικνύω όλα αυτά μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ταυτόχρονα όμως μίζουν θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα γνωστοποιώ με επιστολές στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί με τη σειρά τους τα αναδεικνύουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα από τα θέματα, όπως προείπατε, ήταν η ζωονόση και μάλιστα η ευλογιά, η οποία ήταν απειλητική, διότι είχαμε αρκετά περιστατικά στη γειτονική χώρα και μάλιστα σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από τα σύνορά μας. Η κυρία Σπυράκη κατέθεσε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προχθές πήρε την απάντηση
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει με ένα χρηματοδοτικό ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των ζωονώσεων, μεταξύ των οποίων και την Ευλογιά. Περίπου 1.837.000 ευρώ ήδη έχει αποφασιστεί να διατεθεί από την 1η Απριλίου τρέχοντος έτος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την αντιμετώπιση των ζωονώσεων. Για την αντιμετώπιση και μάλιστα έχει σαν στόχο κυρίως τον εφοδιασμού εργαστηριακού εξοπλισμού και πληροφορικής σε κεντρικές και περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και την πρόσληψη συμβασιούχου κτηνιατρικού προσωπικού σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Εγώ και προφορικά ήδη θα καταθέσω ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό πού θα διατεθεί αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζωονώσεων, και μάλιστα δε με στόχευση αν πράγματι μέρος αυτού του χρηματικού ποσού διατεθεί και για την ενίσχυση σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο Εξωτικών Νοσημάτων της Ορεστιάδας, διότι κατ' επανάληψη το έχω αναδείξει τόσο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τώρα φυσικά η κυρία Σπυράκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι ένα ποσό από αυτό που προείπα να διατεθεί για το σκοπό της τελέχωσης με το απαραίτητο κτηνιατρικό, προσωπικό και επιστημονικό, ώστε αυτό τέλος πάντων το διασυνοριακό Ινστιτούτο Εξωτικών Νοσημάτων κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσει, διότι μόνο η επιστήμη μπορεί να αντιμετωπίσει τις ζωονώσεις που έρχονται από τη γειτονική χώρα. Ελπίζω πραγματικά, κύριε Βουλευτά, και με αυτή την επισήμανση να καταστεί επιτέλους σαφές ότι το προλαμβάνει προφανώς είναι καλύτερο του θεραπεύει. Γιατί στην συνείδηση του κόσμου φαντάζει απολύτως παράλογο το γεγονός ότι έχουμε ένα κέντρο εξωτικών νοσημάτων, το οποίο στα λόγια έχει ανοίξει πολλές φορές, το οποίο η σημασία έχει τονιστεί πολλές φορές και τελικώς δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, ενώ την ίδια ώρα όμως αποτελεί την κύρια πηγή της, την κύρια πόρτα της εισόδου των ζωονώσεων σε όλη την περιφέρεια και κατ' επέκταση σε όλη τη χώρα. Νομίζω επιτέλους ότι και μέσω της Ευρωβουλής ελπίζω να φέρει αποτέλεσμα να ειδωθεί το ζήτημα σοβαρά. Έτσι πιστεύω και εγώ, διότι η δεύτερη επιστολή την οποία έχω απευθύνει πάλι στους Έλληνες Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αφορά την λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου που προείπαμε, αλλά και την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στον Εύρο. Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι το κακό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την επιστήμη. Και μάλιστα εδώ εμείς θα πρέπει σε αυτό το σημείο εισόδου που πραγματικά παρατηρείται τα τελευταία 30 χρόνια οι ζωονώσεις να έρχονται στην Ελλάδα και στη συνέχεια να έχουν την κατεύθυνση προς την Ευρώπη, αντιμετωπίζεται μόνο με την επιστήμη. Και ήδη απέστειλα την επιστολή της σχετικής στους Ευρωβουλευτές. Ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουμε την απάντηση σε ό,τι αφορά τα δύο θέματα πλέον και τη συνεργασία αυτών των δύο πυλώνων, εφόσον ολοκληρωθεί το οραματικό σχέδιο και το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί. Κύριε Βουλευτά, οφείλω να το ρωτήσω αυτό, γιατί από την πρώτη στιγμή της ανάδειξης του θέματος από τον κύριο Κεφαλογιάννη, το αναζητήσαμε, το ψάξαμε, μιλήσαμε με τον κύριο Γκότση, μας πρότεινε μάλιστα και τον χώρο του προσφάτως κλειστού δημοτικού σχολείου της περιοχής του Πόρου. Τελικώς, οφείλω να το ρωτήσω, όπως το σκέφτομαι, πόσο ρεαλιστικό είναι να δούμε μια ευρωπαϊκή κτηνιατρική σχολή στον Εύρο? Την αναγκαιότητά της προφανώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Θέλω να φαντάζομαι ότι την αντιλαμβάνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που το ζήτημα των ζωονώσεων έχει απασχολήσει είτε πριν εκδηλωθεί είτε κατόπιν ορτής πολλές φορές την συζήτηση εκεί. Πόσο ρεαλιστικό είναι να τη δούμε να γίνεται πράξη? Κοιτάξτε, θέτουμε το θέμα, το αναδεικνύουμε και το διεκδικούμε. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι προς όφελος της Ελλάδος σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της κτηνοτροφίας, αλλά πάνω απ' όλα θα είναι προς όφελος της Ευρώπης. Διότι ως γνωστόν η αποζημίωση όταν έχουμε ζωονόσο και μάλιστα έχουμε θανάτωση των ζωντανών
γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, εφόσον εμείς εδώ στο σημείο εισόδου λειτουργήσουμε αποτρεπτικά μέσα από την επιστήμη, το όφελος στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γνωστόν, θα είναι μεγάλο. Πέραν δε αυτού, θα ήθελα να πω ότι ήδη και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποφάσισε με τη σύγκλιτό του την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στον Εύρο. Δηλαδή, ήδη το Πανεπιστήμιο μας αγκάλεσε αυτήν την καινοτόμο και ευρηματική πρόταση του ομιλούντος, και μάλιστα στα πλαίσια των ευρωεκλογών το έθεσα το θέμα και από τότε το αναδεικνύω. Τώρα φυσικά εμείς τι διεκδικούμε, και μέσα από την κατάθεση της ερώτησης του κύριου Κεφαλογιάννη, διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση 100% της ίδρυσης μιας κτηνιατρικής σχολής στον Εύρο. Διότι έχουμε το ελεύθερο και το ανοιχτό πανεπιστήμιο αντίστοιχα της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία και τα δύο πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 100%. Διεκδικούμε και για την κτηνιατρική σχολή αυτήν την ενίσχυση, την οικονομική και τη χρηματοδότηση, διότι ως γνωστόν θα είναι χρήσιμο εργαλείο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, κύριε Βουλευτά, και ελπίζω πραγματικά να είμαστε εδώ και να συζητούμε εκ νέου όταν θα γίνουν πράξη, αν όχι και τα δύο, τουλάχιστον η θέσπιση είτε της εγχώριας είτε της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής με έδρα τον νομό Εύρου. Για την ώρα και για την αναλυτική ενημέρωση, σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Βουλευτά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης και συνεργασίας παρουσίασε στον Κινέζο πρέσβη ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, συναποφασίστηκε αδελφοποίηση ανάμεσα στην πρωτεύουσα του Εύρου και μια κινέζικη πόλη το επόμενο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας συνεργασίας. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε από το πρωί της Πέμπτης ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Ζου Ζιάουλη, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην περιοχή. Ο πρέσβης, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του και μέλη της πρεσβείας, είχε κλειστή συνάντηση με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, η οποία διήρκησε 45 λεπτά. Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον πρέσβη στο γραφείο του και αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική διαδρομή της πρωτεύουσας του νομού Εύρου, όσο και στους δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ ο πρέσβης επεσήμανε τη σημαντική θέση αλλά και τις ομορφιές και προοπτικές της Αλεξανδρούπολης. Η απλότητα μπορεί να περιέχει πιο ουσιαστικό τύπο. Our simpleness can include more important formality. Αν και εδώ είναι μια περιοχή του Βυζαντίου. It's an area of Byzantine Empire. Είναι η Θράκη, όπου ήκμασε το Βυζάντιο. It's Thrace, where Byzantine Empire meet very important moments and very important history. Για 1200 χρόνια. For 1,200 years. Ήταν η νέα Ρώμη. It was the new Rome. Και η περιοχή μας λοιπόν αυτή, όταν μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, η Κωνσταντινούπολη είναι 2 ώρες από εδώ. Istanbul is only 2 hours from here. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι το 1453 και άλλωσαν την πόλη. And when the Turks came inside the Istanbul and took the city. Οι πρόγονοι μας, οι Θρακιώτες, οι Βυζαντινοί, εδώ στην περιοχή αυτή που είστε τώρα. Our ancestors, Thracians. Που ζούσαν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. In this region. Είχαν σκλαβωθεί από τους Τούρκους το 1250 περίπου. They had been enslaved by the Turks in 1250. Δηλαδή 200 χρόνια περίπου, 180 χρόνια περίπου πριν αλωθεί η πόλη. This is my first time visiting your city, and I think probably I'm the first Chinese ambassador visiting this city. Είμαι ο πρώτος πρέσβης της Κίνας που βρίσκεται εδώ, πιθανώς. Ναι, και αυτό. Let me convey a very warm respect and a salute to the local authorities and the people of Alexandroupolis. Τοπικές αρχές και στον λαό της Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. China, Greece, we are very different in size, in socio-economic system and the cultural background. Είναι διαφορετικές χώρες σε μέγεθος, σε κοινωνικό επίπεδο και σε υπόβαθρο και σε κοινωνικό background. But we share many things in common. Αλλά έχουμε και πολλά πράγματα κοινά. We both have had moment in the history of glory and also have pain and humiliation. Και τις ανθρωπότητες έχουν πολλά κοινά στην ιστορία μας. But what
we are remembered by humanity, by the world, mostly is our huge contribution to the progress of the world. Είναι η συνεισφορά μας στην εξέλιξη του κόσμου και της ανθρωπότητας. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης παρουσίασε στον Κινέζο πρέσβη ένα αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής σε ό,τι αφορά τις προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας. Ο Κινέζος πρέσβης, ύστερα από το πέρας της συνάντησης, επεσήμανε ότι το σχέδιο τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα της Αλεξανδρούπολης και την τοπική αυτοδιοίκηση να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία ενίσχυσης της σχέσης με την Κίνα, από ανταλλαγή στον τομέα του πολιτισμού, στον τουρισμό, στην ενέργεια, τη γεωργία, την ναυτιλία και τις κατασκευές. Exists huge potential of exchange and cooperation between China and Greece, and in particular between China and the northern part of Greece. Από την οποία παρουσίαση κατέληξε το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας και ιδιαίτερα μεταξύ της Κίνας και της Βορείου Ελλάδας, του Βορείου Τμήματος Ελλάδας και της Αλεξανδρούπολης. I said to Mr. Mayor that maybe compared with essence with the southern part of Greece, the northern part of Greece, and Alexandroupolis is till now less known to China. Είπα στον Δήμαρχο ότι σε σύγκριση με το νότιο τμήμα της Ελλάδας, το βόρειο τμήμα της Ελλάδας δεν είναι τόσο γνωστό στους Κινέζους και ιδιαίτερα η Αλεξανδρούπολη. But this situation is going to change very soon. Αλλά αυτή η κατάσταση θα αλλάξει πολύ σύντομα. China's participation in the upcoming Thessaloniki International Fair as the country of honor. Με τη συμμετοχή της Κίνας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ως τιμόμενη χώρα. Ο κύριος Δήμαρχος μου εξήγησε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης στην περιοχή. Upon which I totally agree. Ένα σχέδιο για το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Because 2000 years ago, people of this area and China, οι άνθρωποι αυτής της περιοχής και η Κίνα, the West and the East, η Δύση και η Ανατολή, were connected by the ancient Silk Road, συνδεόντουσαν μέσω του αρχαίου δρόμου μεταξύ, ή την Εγνατία, as called by the local people, όπως αποκαλείται από τους ντόπιους. And today, China and Greece, we see each other as long-term strategic partners of development. Σήμερα η Ελλάδα και η Κίνα βλέπουμε ένας τον άλλον ως μακροχρόνιους στρατηγικούς εταίρους. We are making joint efforts. Θα κάνουμε κοινές προσπάθειες. To try to build up the new Silk Road of 21st century. Να χτίσουμε τον νέο δρόμο μεταξύ του 21ου αιώνα. Θα δώσουμε ένα μικρό δωράκι με το δικό μας μετάξι, το Σουφιώτικο, όπως είναι το Κινέζικο, με πολύ αγάπη και εκτίμηση, γιατί πέραν όλων των άλλων, ομορφώνεται η κυρία μου, μιλάτε και λίγα ελληνικά και αυτό εμένα πραγματικά με συγκινεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει. Κύριε Πρέσβη, θα σας δώσω ένα ομοίωμα από την αρχαία ζώνη, η οποία είναι 15 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και η οποία ήταν αποικία της Σαμοθράκης στην αρχαία εποχή. Οι ανασκαφές την έχουν αναδείξει αυτή η πόλη. Την επόμενη φορά που θα πείτε, θα επισκεφθούμε μαζί την αρχαία ζώνη, να έχετε δύο μέρες όμως, για να περάσουμε καλά και να πούμε και κανείς έτσι. Επομένως, έχουμε και από την αρχαία Ελλάδα εδώ να γνωρίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντική επίσκεψη που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ πρόκειται να υπάρξει και αδελφοποίηση ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και μια κινεζική πόλη το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη πρέσβη της Κίνας στην περιοχή, ενώ το πρόγραμμα του Ζου Ζιάουλη περιλαμβάνει επίσκεψη την Παρασκευή 25 Αυγούστου και στο νησί της Σαμοθράκης, όπου αναμένεται ο πρέσβης να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Θανάση Βίτσα. Σήμερα είχα την χαρά και την τύχη να δεχθώ στο γραφείο μου τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, μιας μεγάλης χώρας και ενός μεγάλου ιστορικού λαού με τεράστιο πολιτισμό, και για εμάς τους Έλληνες η υποδοχή εκπροσώπων αυτού του λαού και αυτής της χώρας είναι πραγματικά, όπως προείπα, και τύχη και χαρά. Ταυτόχρονα όμως συνάντησα έναν άνθρωπο
ο οποίος διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος γεμάτος προτερήματα, με όρεξη να δημιουργήσει πράγματα με τους συναλλασσόμενους με αυτόν και να δημιουργήσει ιστορία μέσα από τις επαφές του στην οικονομία, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει όλες αυτές τις χάρες και τα προτερήματα, δεν μπορεί παρά ένας δήμαρχος και μια περιοχή μικρή απέναντι σε αυτόν τον κολοσσό που λέγεται Κίνα, να τον χρησιμοποιήσει καλοπροαίρετα, προκειμένου αμφίδρομα να πάρουμε εμείς ως μικρός λαός ή αν θέλετε ως τοπική κοινωνία, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουμε, γιατί οι σοβαροί άνθρωποι, οι σοβαροί λαοί ποτέ δεν απαξιώνουν τους μικρούς, τους μικρότερους, αλλά τους αποδέχονται και τους βάζουν εκεί που τους πρέπει και ως ιστορία και ως πολιτισμό, αλλά και ως προοπτική. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης ο επίτιμος διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού και αντιστράτηγος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Γαλάνης. Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα, και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας, ένας γνώστης της διεθνούς πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ πραγματικά που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά για να δούμε και να καταγράψουμε τι γίνεται κυρίως στην γειτονική χώρα. Θέτοντας επιτάπητος και το τραπέζι της συζήτησης αυτή τη φορά, στρατηγέ, δημοσιεύματα και αναρτήσεις που δεν βλέπουμε για πρώτη φορά και έχουν να κάνουν με τις σκέψεις της γείτονος χώρας, με γνώμονα την δική μας περιοχή, με γνώμονα τη δική μας Θράκη. Τελικώς, στρατηγέ, τέτοια δημοσιεύματα που μιλούν για προοπτικές επέμβασης στην Θράκη από τη γείτονα, πόσο πρέπει να μας προβληματίσουν? Καθόλου. Είναι ξαναζεστημένα φαγητά και τα ακούμε για να πουλήσουν ορισμένοι επενδύοντας στον κίνδυνο. Σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν στον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, και σε τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας στο κέντρο. Πείτε αυτά τα σενάρια. Το γνωστό σενάριο για τη Θράκη, η κατάληψη της Θράκης, η οποία κατήντησε με ένα σχέδιο καταιγίδα παλιό το 2003. Τελευταίο ήταν μία τοποθέτηση στο δεύτερο σώμα στρατού στην Καλλίπολη εντός αντιστρατήγου, ο οποίος δήλωσε παραίτηση, ήταν ο διοικητής της ασπίδας του Εφράτη, και ένα άλλο μπλοκ του κέντρου περιέγραφε για πολλωστή φορά τις δυνάμεις της ανατουρκικής Θράκης και μάλιστα και αυτές που καταργήθηκαν με ευνοϊκό τρόπο σε σύγκριση με τις δικές μας. Γι' αυτό θα δώσω ένα μήνυμα στη σύγκριση που κάνουν να τα διαβάζουν καλά και πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια δεδομένα και από τις δύο πλευρές. Ποια όμως είναι αυτή η πραγματικότητα? Στην Τουρκία υπήρχε μία οργάνωση Εργένεκων από το 1930. Σταμάτησε το 1930. Ξαναεμφανίστηκε το 1997, μέλη της οποίας ήτανε αξιωματικοί του στρατού των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικοί, διπλωμάτες, επιχειρηματίες, καθηγητές, οικονομολόγοι. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της οργάνωσης? Ο σκοπός είναι καταρχήν μία μυθολογία, παραπέμπει στην τουρκική μυθολογία που αναφέρει τον ηρωισμό και το καλό μέλλον της Τουρκίας. Τι ήθελε να κάνει αυτή η Εργένικο? Ήθελε να κάνει ένα πραξικόπημα και εκπώνησε από το 2002-2003 διάφορα σχέδια. Ποια ήταν αυτά τα σχέδια? Γενικό σχέδιο Βαριοπούλα που το έχουμε ακούσει και πριν 15 χρόνια, αλλά επειδή έγινε η δίκη της Βαριοπούλας αναμοχλεύτηκε και τώρα αναμοχλεύεται πάλι από τους δικούς μας. Σενδώνει τα γενικά σχέδια και υπήρχε σχέδιο του στρατού Ξηράς με το όνομα καταιγίδα που προέβλεπε μικρή ένταση και κρίση με την Ελλάδα, της αεροπορίας που προέβλεπε πτώση ενός τουρκικού αεροσκάφους με πρόκληση στα ελληνικά, και αν δεν το έριχναν, δεν κατέριπταν τα ελληνικά, υπήρχε ειδικό σμήνος στο Εσκίσεχήρ να το καταρρύψουν αυτό για να δημιουργήσουν μια κατάσταση με την Ελλάδα για να κάνουν το πραξικόπημα στην Τουρκία.
Τι έγινε όμως, έγινε ένα πραξικόπημα, το οποίο βλέπουμε ξεκινάει το 2002. Έγινε ένα πραξικόπημα και η Εργένεκον παραμένει η ίδια με τους αυτούς σκοπούς, αλλά άλλαξε ο κεντρικός ήρωας. Ποιος ήταν παλιά ο κεντρικός ήρωας της Τουρκίας? Ο Κεμάλ. Ποιο ήταν το κράτος, το βαθύ κράτος που προβάλλονταν ως κοσμικό κράτος? Ποιο είναι σήμερα ο κύριος παίκτης? Ο νεοσουλτάνος Χαλίφης Ερντογάν, αλλά το κράτος το κοσμικό έγινε πλέον ισλαμικό κράτος και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επεκτείνει πλέον μέσω του Ισλάμ με άλλα δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στριμωγμένος. Τι έγινε ένα λεπτό με αυτόν τον διοικητή του Δευτέρου Σώματος Στρατού στην Γαλλίπολη που αναφέρθηκαν διάφορα έντυπα και σταθμοί ότι ανέλαβε ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας και θα καταλάβει την Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης? Ήταν ένας καταδρομέας ο οποίος ήταν αρχηγός διοικητής των δυνάμεων της ασπίδας του Εφράτη, είχε ενεργό μέρος ως αντιπραξικοπηματίας, σκότωσε αυτούς που επιχείρησαν να αναλάβουν τη διοίκηση των Μπορντών Περέ των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας, με αποτέλεσμα είχε λόγο και μάλιστα ήταν δημοσιοσχεσίτης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάθισε στη μύτη του συγγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τον έστειλαν στην Γαλλίπολη. Μια τιμητική θέση για αυτόν. Και παίξαμε και εμείς το παιχνίδι του, δήθεν θα παραιτηθεί, δεν παραιτήθηκε και αύριο αναλαμβάνει τη διοίκηση στην Γαλλίπολη των δυνάμεων οι οποίες είναι προωθημένες και έχουν σχέδια για να καταλάβουν τη χώρα. Ποιες δυνάμεις είναι στην Ανατολική Θράκη, κάτι αντίστοιχες με τις δικές μας, μία διαφορά έχουν. Τα οπλικά συστήματα τα δικά μας είναι καλύτερα, έχουν περισσότερους ανθρώπους. Αλλά άρχισε και η αφέμαξή τους να πηγαίνουν στη Μαλάτια, στη Δευτέρα Στρατιά, για τον κίνδυνο που έχουν από τη Συρία και από το Ιράκ, διότι εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος, οι Κούρδοι της Συρίας, του Ιράκ, και γιατί όχι αύριο και το δικό τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν και συγκρουστεί ο πρόεδρος τους με όλους τους αρχηγούς κρατών, δεν έμεινε φίλος. Τα μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες έγιναν πολλαπλά προβλήματα, όχι μόνο με τις γείτονες αλλά και για την Τουρκία του στρατηγικού βάθους, και δεν έχει πουθενά και βρίζει τους Γερμανούς, τους Αμερικάνους, τους Αιγυπτίους, του Ισραήλ, του Ιράκ, τους Κούρδους όλους, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Θα το ακούσουμε, ας μη δίνουμε σημασία, δεν είναι τίποτα, ο ελληνικός λαός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, και μάλιστα στα σχέδια που απεδείχθη στο δικαστήριο που είναι της οργάνωσης Εργένεκον, ότι μικρής κλίμακος στην περιοχή του Εύρου για να δημιουργήσουμε ένταση, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και να υλοποιήσουμε με ένα σχέδιο κλωβός το οποίο είχαν των ψυχολογικών επιχειρήσεων για να διώξουμε τον Ερντογάν. Και αντί να διώξουν τον Ερντογάν, τους έβαλε όλος φυλακή ο Ερντογάν και είπαμε άλλαξε ο κεντρικός ήρωας και από κοσμικό κράτος πάμε στο ισλαμικό κράτος, το 50% βέβαια, και ο κύριος παίκτης ο Κεμάλ, ο κύριος, ο κεντρικός ήρωας είναι ο Ερντογάν, με αναδυόμενο αστέρα και τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Κιλντηρίμ. Πρέπει να πω, στρατηγέ, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που συζητάμε μαζί, είτε είναι στο πλαίσιο εκπομπής, είτε είναι στο πλαίσιο του δελτίου. Γιατί είστε ανοιχτό βιβλίο και θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό. Κάνατε μεταξύ άλλων έναν πολύ ενδιαφέρον διαχωρισμό, ο οποίος και χρονολογικά πατάει και στην 15η Ιουλίου. Πατάει στο πραξικόπημα, πατάει στα γεγονότα που είχαμε μετά. Ξέρετε, το να βλέπουμε να αναμοχλεύονται τέτοια σενάρια, ιδίως σε μια εποχή που ο στρατός της Τουρκίας έχει υποστεί αυτή την αφέμαξη, έχει υποστεί αυτόν τον διωγμό, η κρατεά εικόνα που είχε στο εξωτερικό, έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη αλλίωση λόγω των δικαστηρίων, λόγω των γεγονότων, λόγω των ημίγυμνων στρατιωτών που βλέπαμε στους δρόμους. Εδώ προκύπτει το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να μιλούμε εκ νέου για τέτοια σενάρια όταν βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει ήδη πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μεταφέρει μονάδες για να αντιμετωπίσουν τους Σύρους για να βρίσκονται στα σύνορα. Μεταφέρει μονάδες γιατί έχει το ανοιχτό μέτωπο των Κούρδων. Τελικώς, πόσο δυνατό, πόσο πιθανή είναι η μεταφορά των πολλών εστιών πυρκαγιάς εντός εισαγωγικών που έχει εκεί να τις μεταφέρει προς τα δυτικά ή προς εμάς? Δεν έχει τέτοιες δυνατότητες, δεν έχει τέτοια πολεμική μηχανή η Τουρκία να ανοίξει τόσα μέτωπα. Μάλιστα παίρνει και οπλικά συστήματα, ελικόπτερα, πυροβόλα και άρματα από την περιοχή και δεσμεύει τμήματα για άλλες περιοχές. Δεν πρόκειται να το κάνει. Ήδη στο Τσόρλου, στον Τυρολόι, στο 5ο Σώμα Στρατού, το αντίστοιχο του Δευτέρου στο νότιο τμήμα της τουρκικής Τράκης, έχει μπει υποστράτηγος. Σε πολλές ταξιαρχίες μπήκαν συνταγματάρχοι.
Ο αρχηγός του ναυτικού έγινε νεότερος του και δεν ήταν ναύαρχος στην Τουρκία. Υπάρχουν τέτοια άπειρα προβλήματα, όπως και ο διοικητής των τουρκικών κατεφημισμών ειρηνευτικών δυνάμεων στη Βόρεια, στο ψευδοκράτος του Ντεκτάς της Βορείας Κύπρου, είναι υποστράτηγος, ο διοικητής αντιστράτηγος που ήταν αποταξίαρχος των δυνάμεων ασφαλείας της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου ή του ψευδοκράτους του Ντεκτάς. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, επειδή μοιράζεται η πίτα από τα ανατολικά σύνορα και λόγω της έβρισης υδρογονανθράκων, ψάχνεται ο Ερντογάν προς κάθε κατεύθυνση και βρίσκει δίθεν αδυναμίες. Τώρα βρίζει τον Γκάμπριελ της Γερμανίας, άρχισε βρίζει το Ιράκ, τώρα θα αρχίσει το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, γιατί τα βρήκε η Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ιεμένη, άνοιξαν και τελωνία μεταξύ τους, και βρίσκει και θέλει να πάει να τα φτιάξει με το Ιράν, διότι είχαν και μια επίσκεψη οι Σιίτες του Ιράν με τους Αλεβίτες και τους Σουνίτες της Τουρκίας. Δεν ξέρω, αλλά είπαμε δεν υπάρχουν εχθροί και φίλοι, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα και δημιουργούν τις συμμαχίες και τις φιλίες. Αυτό προσπαθεί και να κάνει ο Ερντογάν. Είναι πανέξυπνος. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πλην όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να ετοιμάζεται και αν θέλει να έχει ειρήνη και να δουλέψουν οι άνθρωποι και να απερίσπαστε στα ειρηνικά τους καθήκοντα, πρέπει να έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε υποτιθέμενο κίνδυνο. Κανείς κίνδυνος δεν είναι μηδενικός, αλλά αν τον αφήσεις μπορεί να θεριέψει. Γι' αυτό λοιπόν πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας, αλλά τα σενάρια αυτά είναι για να πουλάν ειδήσεις και είναι ξανά επαναλαμβανόμενα και ξανά, και βρίσκουν Τούρκους δημοσιογράφους οι οποίοι ήταν αντίθετοι στο καθεστώς του Ερντογάν και όχι τους ανταποκριτές που έχουν εδώ οι εφημερίδες, δημοσιογράφους ηλεκτρονικών μέσων της Τουρκίας, προφανώς τους πληρώνουν και βγαίνουν στα κανάλια και λένε διάφορα αυτά που έγιναν το 2003 και 2002 που δικάστηκαν στην Εργένεκον, και αυτή η οργάνωση του βαθύ κράτους της Τουρκίας που δικάστηκε από τον Ερντογάν διότι ήταν εναντίον του, τώρα έγιναν φίλοι διότι έχουν τους ίδιους σκοπούς. Η αλλαγή είναι δύο. Ο κεντρικός ήρωας στη θέση του Κεμάλ είναι ο Σολτάνος Χαλίφης Ερντογάν, και το κοσμικό κράτος αντικαθίσταται σταδιακά από το Ισλαμικό κράτος, αλλά εκτιμώ οι Τούρκοι αρκετοί έχουν υψηλό επίπεδο και ιδίως της δυτικής Τουρκίας, που δύσκολα θα ανοιχθούν τέτοια πράγματα και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις όπως πάνε τα πράγματα. Η λίρα πόσο είναι? 1 ευρώ, 4,15, που ήταν βέβαια παλιά 1 με 2 περίπου. Και πολύ γρήγορα, στρατηγέ, και πάρα πολύ γρήγορα, από τα 3 στα 3 ακόμα κάτι και τώρα στο 4,15. 4,15, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πιστεύουμε σε τίποτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει δεν πρέπει να έχουμε το νου μας και πρέπει να εκπαιδευόμαστε και να έχουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί. Εκτιμώ δεν θα χρειαστεί εφόσον είμαστε καλοί. Αν όμως αμελήσουμε την πειθαρχία, την εκπαίδευση και τη συντήρηση του υλικού μας, τότε μπορεί να χρειαστεί. Ο στρατηγέ μου, για την συζήτηση και για την πληρέστατη ενημέρωση, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Για την πορεία των εργασιών στον κάθετο άξονα του Εύρου ερωτήθηκε και απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς αναφέρθηκε στις συζητήσεις του με την Εγνατία Οδό. Εκεί επεσήμανε πως από την πλευρά της εταιρείας υπάρχει δέσμευση πως το τμήμα Μάντρα Ψαθάδες θα παραδοθεί το αργότερο μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο. Ο κόμβος της Λυκόφης παραδόθηκε πριν το 15 Αύγουστο. Τώρα ζητούμε και πιέζουμε ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του κάθε του άξονα στο σύνολό του. Αυτό δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου αναφορικά με τις εργασίες στον δρόμο που έχει στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας και έχει οδηγήσει στον τραυματισμό ακόμη περισσότερων. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς υπογράμμισε ότι το στενό μαρκάρισμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Εγνατία Οδό θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική ολοκλήρωση του κάθε του άξονα του Εύρου. Η δέσμευση της Εγνατίας Οδού μετά από τις πιέσεις μας ήταν να παραδοθεί ο κόμβος της Λυκόφης προ το 15 Αύγουστο. Αυτό έγινε. Η επόμενη δέσμευση και αυτό που ζητούμε είναι να επισπευστούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του κάθε του άξονα. Τώρα λοιπόν αυτό που μας έχει η Εγνατία διαμηνήσει προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι οι εργασίες
θα γίνουν πιο έντονες σε όλα τα σημεία που χρειάζεται να παρέμβει η Εγνατία ΑΕ, και το επόμενο στάδιο είναι η κατασκευή ενός τμήματος του δρόμου μεταξύ Σουφλίου και Μάνδρας. Εκεί λοιπόν μεταφέρονται οι εργασίες της Εγνατίας Οδού. Το τμήμα Μάνδρας Ψαθάδων να παραδοθεί το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτή είναι η απέτησή μας και αυτή είναι η διαβεβαίωση της Εγνατίας Οδού. Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε μάλιστα πως η εταιρεία έχει προβεί στην εν λόγω δέσμευση, τονίζοντάς του πως το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι αυστηρό και τηρείται πιστά. Βέβαια, εμείς επιμένουμε να τηρηθεί η δέσμευση για να παραδοθεί το αργότερο τον Νοέμβριο το τμήμα Μάνδρα Ψαθάδες. Η νεότερη ενημέρωση που έχουμε από την Εγνατία Οδό είναι ότι το χρονοδιάγραμμα ακολουθείται πιστά και ότι το αργότερο τον Νοέμβριο θα μας παραδώσουν και το συγκεκριμένο τμήμα. Για μας θεωρείται μείζονος σημασίας, γιατί όπως ξέρετε ειδικά στο Μάνδρα Ψαθάδες έχουμε θρηνήσει θύματα. Άρα πιστεύουμε ότι η Εγνατία Οδός θα πρέπει να είναι συνεπής σε αυτά που λέει. Πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και από ό,τι βλέπετε μετά από χρόνια, μετά από αρκετά χρόνια, ξεκόλλησε. Ξεκόλλησε το έργο, προχωράει το έργο και θεωρούμε ότι οι πιέσεις που έχουμε ασκήσει έχουν αποτέλεσμα. Συνάντηση με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα είχε και ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Ο πρέσβης εξέφρασε το στοχευμένο ενδιαφέρον της κινέζικης πλευράς λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του λιμανιού της πρωτεύουσας του Εύρου και του λιμανιού της Καντόνα στη Νότια Κίνα. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Ζου Ζιάουλη, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος, Χρήστο Δούκα. Ο Κινέζος πρέσβης μετέβη στα γραφεία του οργανισμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, γύρω στις 4 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Χρήστος Δούκας έκανε αναλυτική παρουσίαση του Λιμένος και των δυνατοτήτων του στον Κινέζο αξιωματούχο. Να σημειωθεί ότι τόσο το business όσο και το master plan βρίσκονται υπό εκπόνηση, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως ως επόμενο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και της σαφούς αποτύπωσης των δυνατοτήτων και των προοπτικών του Λιμένα, έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τελευταία αυτή του Κινέζου πρέσβη, ενώ προηγήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους βουλγαρικών, ρωσικών και αραβικών συμφερόντων. Learn more about this land, about its people, about its resources, and to present better the opportunity to the Chinese side. For mutually beneficial cooperation. Αρχικά ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την ενημέρωση από πλευρά του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, την παρουσίαση των σχεδίων του λιμανιού, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ εταιριών των δύο πλευρών. Το ενδιαφέρον εκφράζεται κυρίως στο να γνωρίσει την περιοχή, τους ανθρώπους, τις δυνατότητες που υπάρχουν να αναπτυχθούν κάποιες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ εταιριών και του λιμανιού. Τις επόμενες μέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, πρόκειται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και του Γουάντζου της Κίνας. Έχει κληθεί και ο κύριος πρέσβης, εφόσον επιθυμεί να παραστεί σε αυτήν εδώ την υπογραφή του μνημονίου, εκφράζει την ευχαρίστησή του, τη χαρά του, θα ήθελε να παρευρίσκεται εδώ, εφόσον εκείνες τις μέρες φυσικά θα βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη για κάποιες άλλες συναντήσεις στα πλαίσια της έκθεσης. Να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθεί τον οργανισμό Λιμένος κινέζικη αντιπροσωπεία από το λιμάνι της Καντόνα στην Κίνα. Οι Κινέζοι εκπρόσωποι θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο Χρήστο Δούκα στο πλαίσιο υπογραφής μνημονίου συνεργασίας που θα συνδέει τους δύο λιμένες. Στο επίκεντρο της σύνδεσης βρίσκεται η διακίνηση εμπορευμάτων και αγαθών, για την οποία η κινέζικη πλευρά έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και μέλη από την κινέζικη πρεσβεία στην Ελλάδα. Του δώσαμε μια εικόνα των δυνατών σημείων του λιμανιού, του τρόπου με τους οποίους θα αξιοποιήσουμε ό,τι θετικό υπάρχει στην περιοχή του Λιμένα και της ευρύτερης περιοχής.
Ειλικρινά έδειξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον στον τομέα του εμπορίου. Είναι ένας τομέας που και εμείς βέβαια ξέρουμε ότι είναι το δυνατό σημείο του οργανισμού. Εκτιμούμε ότι θα παίξει ένα ρόλο στις παραπέρα διαδικασίες τις διαγωνιστικές που θα ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα, το ξέρουμε όλοι, σε ό,τι αφορά την στρατηγική ανάπτυξη του λιμανιού μέσω διαδικασιών παραχώρησης για χρήση και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του λιμένα. Έδειξε ενδιαφέρον στο ζήτημα του τρόπου που γίνεται η λεγόμενη αξιοποίηση του λιμένα και νομίζω θα έχουμε έναν πολύτιμο σύμμαχο στις επόμενες διαδικασίες όπου πια παγκόσμιοι παίκτες, επομένως και Κινέζοι, θα κληθούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν το αμοιβαίο συμφέρον και του λιμένα δηλαδή και της τοπικής κοινωνίας από τη μια μεριά, αλλά και των επενδυτών από την άλλη. Επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία μεταξύ του λιμένα και της πρεσβείας, κάτι που πιθανόν να δώσει και νέα όθηση, γιατί ξέρετε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ο οργανισμός προχωρεί ήδη σε διαδικασίες με λιμάνια της Κίνας και όπως σας είπε και ο κύριος πρέσβης, σε λίγες μέρες θα μαζευτούμε εδώ εκπρόσωποι του λιμένα της Καντόνα, του Ζουάνγκζου δηλαδή, είναι το λιμάνι της Καντόνα, του τέταρτου λιμανιού παγκοσμίως στο εμπόριο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και είναι ένα δείγμα των πιθανών προσδοκιών και δυνατοτήτων που μπορεί να έχει αυτό το λιμάνι. Ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος ανέφερε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ανταπόδοσης της επίσκεψης του Κινέζου πρέσβη. Παράλληλα, τόνισε ότι το κινέζικο ενδιαφέρον σηματοδοτεί τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα που οφείλουν να αξιοποιηθούν, αφού τα λιμάνια της Κίνας συγκαταλέγονται στα πρώτα του κόσμου σε ό,τι αφορά τον τομέα του εμπορίου. Πιστεύω και παλεύουμε για να μπορέσει να αναταχθεί, να παίξει ένα ρόλο, έναν αντικατάστατο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, στην περιοχή. Εξηγήσαμε ότι η εναλλακτική λύση, ο χερσαίος ελίσποντος που θα δώσει τη δυνατότητα στους διακινητές του εμπορίου να αποφύγουν για πάρα πολλούς λόγους τα στενά του ελισπόντου. Ένα πρόγραμμα που το οποίο προφανώς έχει ο δεύτερος πυλώνας του είναι η βελτίωση του σιδηροδρόμου και ένα project το οποίο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, ίσως να έχουμε και εκπλήξεις μέσα στις επόμενες μέρες στην Αλεξανδρούπολη για το θέμα αυτό. Δείχνουν ότι η περιοχή μας έχει δυνατότητες και δείχνουν επίσης ότι οφείλουμε να τις υπηρετήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Σε αυτό το κομμάτι η σημερινή επίσκεψη ήταν έκλεισε ένα παζλ, μάλλον κλείνει ένα παζλ όπου πια οι επαφές με επικεφαλής ή πρεσβείες ξένων χωρών αλλά και εκπροσώπους επενδυτών μας έδωσαν το δικαίωμα να ορεινευόμαστε σημαντικά πράγματα για αυτό το λιμάνι. Ας το κάνουμε λοιπόν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του κυρίου πρέσβη στην Αλεξανδρούπολη. Θα ανταποδώσουμε την επίσκεψη, έτσι συμφωνήσαμε και θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και παραπέρα διευκρινήσεις και απόψεις για το πώς μπορούμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Ξέρουμε ότι οι δύο λαοί είναι παραδοσιακά φίλοι. Οι δύο κυβερνήσεις έχουν αναπτύξει στενό δεσμό επαφών και συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα. Ένα κομμάτι αυτού είναι και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό θα υπηρετήσουμε και νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.